Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε σήμερα μαζί, σε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα την πολύ μικρή συσκευασία κουτάκι, όπως βλέπετε. Είναι μια τσάντα για το ποδήλατο, πήγα να αποβάσει. Είναι μια τσάντα για το ποδήλατο και ένα ζευγάρι γυαλιά. Μου ήρθανε από την Amazon, όπως βλέπετε, και από την κάμερα που το τραβάω αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να το ανοίξουμε ευθύς αμέσως, γιατί αυτό, όπως και σε κάποια άλλα προϊόντα, θα πάει από την παραγωγή στην κατανάλωση. Άρα λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και προχωράμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Έχω εδώ στα χέρια μου κοπίδι και ψαλίδι για να δούμε τι από τα δύο μας χρειάζεται και ταιριάζει περισσότερο. Και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό μου ήρθε κλασικά από την Amazon μέσα σε 3-4 ημέρες, δηλαδή δεν υπήρξε καθυστέρηση ή οτιδήποτε. Είναι μια τσάντα την οποία ήθελα, γιατί ούτως ή άλλως χρειάζομαι κάτι για να μπορέσω να μεταφέρω πράγματα με το ποδήλατο, όπως ας πούμε κάποιο μπολ με φαγητό ή κάτι σε μπουκάλι με νερό ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να το αγοράσω. Αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, όπως δηλαδή σας το δείχνω αυτή τη στιγμή στην κάμερα, είναι η τσάντα η οποία μπαίνει στο ποδήλατο, στη σχάρα από πίσω. Δείτε το και εδώ. Και αυτά εδώ πέρα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι τα γυαλιά. Θα τα δούμε και τα δύο μαζί. Πάμε όμως να ανοίξουμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό εδώ να σας πω λίγα πρώτα λόγια όσον αφορά την τσάντα. Είναι μια τσάντα της εταιρείας Rock Bros και είναι χωρητικότητας 9 λίτρων, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι 12. Θα το δούμε το κομμάτι του μέχρι 12, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ απλά τα διάβαζα από τη σελίδα, δεν τα έχω δει. Ωστόσο, αν σας τη δείξω αυτήν εδώ πέρα, είναι όπως την βλέπετε. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Από πάνω έχει και αυτά εδώ πέρα τα σκηνάκια. Και από κάτω είναι αυτά εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή να την κρατάω, τα οποία είναι αυτά που δένουν στην σχάρα από το ποδήλατο. Εδώ, όπως μπορούμε να δούμε, έχει μία υποδοχή για να μπορούμε να βάζουμε και ένα μπουκάλι με νερό. Δεν θυμάμαι τι χωρητικότητα είναι το μπουκάλι το οποίο μπορεί να μπει, αλλά θα τα ανοίξουμε τώρα όλα μαζί για να τα δούμε. Εδώ, όπως μπορούμε να δούμε αρχικά, η τσάντα έχει ένα διπλό φερμουάρ. Το παίρνουμε, το ανοίγουμε όλο και η τσάντα από μέσα είναι έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει εδώ το διχτάκι, αν σας το δείξω, είναι το διχτάκι αυτό. Έχει μια ακόμα θήκη την οποία βλέπουμε εδώ και από πάνω δεν έχει κάτι. Έχουμε επίσης, και θα το δούμε αυτό αμέσως μετά, και από μέσα είναι όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Έχουμε αυτό εδώ το οποίο χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να χωρίζουμε την τσάντα στα δύο, άρα δηλαδή μπορούμε να την κάνουμε εδώ έτσι. Αυτό πιάνει εδώ και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε για να μπορέσουμε να χωρίσουμε τον χώρο ή οτιδήποτε, ούτως ώστε να έχουμε δύο μπολ ή κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να ξεχωρίσουμε, οτιδήποτε, όπως αντιλαμβανόμαστε, να μπορέσουμε εδώ να τα χωρίσουμε. Άρα λοιπόν αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Η τσάντα σαν τσάντα από μέσα, αυτό εδώ πέρα δηλαδή το κομμάτι, είναι όσον αφορά τις διαστάσεις του σε 133x17 και εκτός από το κομμάτι το εσωτερικό, δηλαδή τα 33x17 που αναφέραμε, υπάρχουν και οι εξωτερικές διαστάσεις, όπου το συγκεκριμένο, αν το δούμε, είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, είναι 35 εκατοστά και είναι 35 εκατοστά μέχρι εδώ, δηλαδή μέχρι το σημείο που πάει να μπει το μπουκάλι. Αυτό εδώ πέρα θεωρητικά, όταν είναι με ένα μπουκάλι
που χωράει στο μέγεθός του είναι επιπλέον 7 εκατοστά, άρα πάμε στα 35 συν 7 στα 42 και αυτό σαν ύψος είναι στα 18 εκατοστά. Έχουμε επίσης το εξής, πέραν από αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο, η τσάντα μέσα από κάτω, εδώ πέρα δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ, αυτό εδώ είναι σκληρό, από κάτω δηλαδή είναι προστατευτικό, όπως είναι και τα πλαϊνά, όπως έχει και το καπάκι από πάνω. Αλλά έχει και το εξής, εδώ μέσα, αν το δείτε, έχει ένα φερμουάρ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε και θα σας το δείξω ευθύς αμέσως. Αυτό το φερμουάρ, αν το ανοίξουμε, ανοίγει το πλαϊνό, αν το δείτε δηλαδή από εδώ, ανοίγει το πλαϊνό και εμφανίζει το άσπρο αυτό το προστατευτικό. Αυτό συγκεκριμένα το άσπρο το προστατευτικό μπορούμε να το βγάλουμε. Άρα δηλαδή αν δεν το θέλουμε ή αν θέλουμε να κερδίσουμε μισό εκατοστό, ένα εκατοστό, πόσο είναι αυτό, μπορούμε να το βγάλουμε και να έχουμε περισσότερο χώρο. Δεν ξέρω ωστόσο κατά πόσο αυτό θα ήταν φρόνιμο και θα ήταν και σωστό, γιατί αν κάποιος σκεφτεί ότι το συγκεκριμένο προσθέτει κατά βάση ασφάλεια στην τσάντα, αυτό ίσως και να μας δημιουργήσει κάποιο θέμα σε περίπτωση που την ακουμπήσουμε κάπου ή το χτυπήσουμε κάπου ή οτιδήποτε. Άρα δηλαδή αυτό θα πρέπει να το δείτε λίγο με προσοχή. Επίσης, από ό,τι βλέπω έχει ακόμη ένα φερμουάρ στο οποίο μπορούμε να ανοίξουμε για να βγάλουμε το από κάτω, το άσπρο. Γιατί αν το δείτε, έχει και από κάτω, πέρα από το πλαϊνό, έχει και ακόμη ένα. Το οποίο το παίρνω και το ξανακλίνω. Αυτή είναι η τσάντα. Μπορεί να μην βλέπετε εμένα να ταλαιπωρούμε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται καλή. Είναι 9 λίτρα όπως είπαμε και πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι αυτό το οποίο λέει ότι το κάνει 12 λίτρα. Γι' αυτό σας είπα 9 με 12. Στα πλαϊνά, όπως μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή, έχουμε αυτήν εδώ πέρα την θήκη και από την άλλη αντίστοιχα έχουμε αυτήν εδώ πέρα την θήκη. Αυτά τα δύο ανοίγουμε και εφόσον ανοίξουν και τα δύο μαζί, θα σας τα ανοίξω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είναι ίδια, δεν αλλάζουν. Εφόσον ωστόσο τα ανοίξουμε, αν το δείτε, δημιουργείται μία επιπλέον θήκη, να το πω έτσι, από τη μία πλευρά και μία επιπλέον θήκη από την άλλη πλευρά. Δείτε το και εδώ. Αυτό εδώ υπολογίστε ότι είναι επιπλέον 2,2 λίτρα. Άρα είναι 2,2 λίτρα στην 2,2 λίτρα. Συν τα 9, περίπου τώρα αυτό 2,2 λίτρα, συν τα 9, πάμε χοντρικά, ας το πούμε, στα 13. Αλλά για να είμαστε καλυμμένοι και για να είμαστε σίγουροι, ας πούμε ότι πάει στα 12, όπως λέει και η εταιρεία, όπως λέει και η Amazon στην σελίδα της. Το συγκεκριμένο έχει ένα φερμουάρ το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε. Ανοίγοντάς το, ουσιαστικά είναι όλος αυτός εδώ ο χώρος, αν το δείτε, είναι αυτό εδώ πέρα που ανοίγει. Και παίρνουμε, το κλείνουμε, άρα έχουμε μια τσάντα η οποία είναι τοποθετημένη έτσι. Αυτά εδώ είναι τα πλαϊνά τα οποία στέκονται και αν το δείτε, εδώ πέρα δηλαδή το συγκεκριμένο, έχει και αυτούς τους γάντζους με τα λαστιχάκια, τους οποίους μπορώ να υποθέσω ότι πιάνουμε στη ρόδα από κάτω κάπως έτσι, για να μπορέσουν και αυτά να ασφαλίσουν και να μην κουνιούνται και να μην φεύγουνε. Αυτό εδώ επίσης, αν το δείτε από κάτω, είναι με scratch, το οποίο ποτέ δεν έχω καταφέρει να θυμηθώ πώς ακριβώς το λέμε για να μην το λέω scratch. Άρα λοιπόν είναι αυτό που μπορούμε να πάρουμε και να το σφίξουμε για να μην έχουμε θέμα όσον αφορά τη σχάρα, γιατί κάποιες σχάρες μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερες, κάποιες σχάρες μπορεί να είναι λίγο μικρότερες. Έτσι παίρνουμε, το σφίγγουμε αναλόγως του πόσο θέλουμε μεγάλο να το έχουμε ή πιο μικρό. Αυτό και πάλι θα το δείτε εσείς εφαρμόζοντάς το. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει επάνω την εταιρεία η οποία γράφει Rock Bros. Και αυτά, όπως καταλαβαίνω, και φαίνεται και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα από τα φώτα, πρέπει να είναι ανακλαστικά, για να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς σχετικά με το να το κυκλοφορούμε μέσα στη νύχτα, στο σκοτάδι ή οτιδήποτε. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ, αυτά τα κλείνω. Το συγκεκριμένο το αγόρασα από την Amazon, όπως σας είπα, στα
36 ευρώ, 37, πρέπει να αγοράστηκε κάπου εκεί. Και αγοράστηκε καθαρά και μόνο για αυτό που είπα εξ αρχής. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται κάποιες φορές, πηγαίνω για μπάνιο, πηγαίνω στη δουλειά, πηγαίνω οτιδήποτε. Άρα χρειάζεται να μεταφέρω κάποια φαγητά ή κάποια πράγματα, συν το μπουκάλι το οποίο ήθελα να μπορώ να βάζω εδώ πέρα. Επίσης, στο συγκεκριμένο έχουμε το εξής καλό. Αν το δείτε εδώ από πάνω, έχει αυτό εδώ πέρα τα λάστιχα. Που έχω περάσει εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, το χέρι μου όπως βλέπετε. Τα συγκεκριμένα έχουν αυτό εδώ πέρα, το οποίο σφίγγει και χαλαρώνει. Άρα δηλαδή, αν χρειάζεται να πάρουμε κάποια ζακέτα να πάρεις, αν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο ελαφρύ μπουφανάκι ή κάτι άλλο τέλος πάντων το οποίο μπορεί να χωράει εδώ, το περνάμε από μέσα, σφίγγουμε αυτό και όπως το σφίγγουμε έρχεται το συγκεκριμένο και το κρατάει πιο σταθερό. Άρα είναι η ίδια λειτουργία και η ίδια λογική όπως είναι και αυτό που μπορούμε να σφίγγουμε και να κρατάει το μπουκάλι από μέσα. Μαζί με τη συσκευασία, με την τσάντα και λέω με τη συσκευασία, ήρθε αυτό εδώ πέρα το λουράκι όπως βλέπετε, το οποίο σφίγγει και ξεσφίγγει, χαλαρώνει δηλαδή, γίνεται λίγο πιο μικρό ή λίγο πιο μεγάλο. Το παίρνουμε και το περνάμε από εδώ και από εδώ. Δεν είναι και πυρηνική φυσική, ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς πάει αυτό το πράγμα, όπως το ξέρω και εγώ. Το κρατάμε και μπορούμε να το μεταφέρουμε ούτως ώστε να μην το αφήσουμε πάνω στο ποδήλατο και το παίρνουμε μαζί μας για να είναι σίγουρο και να είναι ασφαλές. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και έρχεται με αυτήν εδώ την τσάντα. Θήκη, καλύτερα. Αυτήν εδώ η θήκη είναι που μπαίνει από πάνω, μπαίνει έτσι. Σίγουρα όταν το έχουμε πάνω στο ποδήλατο και είναι σταθερό, μπαίνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι με βλέπετε εμένα τώρα να παιδεύουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό μπαίνει έτσι, καλύπτει, όπως μπορούμε να δούμε και μπορώ να υποθέσω ότι έχει μάλλον συγκεκριμένη κατεύθυνση που μπαίνει, μπορεί να το έχω βάλει ανάποδα δηλαδή, μπαίνει και το καλύπτει όλο. Εντάξει, αυτό εδώ είναι το από κάτω, δεν χρειάζεται να το καλύπτει, εδώ δηλαδή δεν χρειάζεται, αλλά όπως βλέπουμε το καλύπτει όλο. Αυτό εδώ πέρα είναι λοιπόν ένα κάλυμα το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να καλύπτουμε την τσάντα σε περίπτωση που βρέξει, επειδή είναι αδιάβροχο. Και η τσάντα καθεαυτή έχει μία μικρή αδιαβροχοποίηση, αλλά έχουμε και το κάλυμα το επιπλέον για μία επιπλέον προστασία, μία επιπλέον βοήθεια, ούτως ώστε αυτά που έχουμε μέσα, τα αντικείμενα, να παραμένουν ασφαλή και να μην γίνουν μουσκεμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η τσάντα της Rock Bros και πάμε να περάσουμε λίγο στα γυαλιά για να τα δούμε. Αυτά τα συγκεκριμένα αγοράστηκαν επίσης από τη Rock Bros, επίσης από την Amazon και αγοράστηκαν καθαρά και μόνο, γενικότερα δεν είμαι υπέρ αυτών των γυαλιών γιατί θεωρώ ότι δεν είναι πολύ όμορφα, αλλά αγοράστηκαν καθαρά και μόνο γιατί μπορούν να στέκονται με το κράνος πιο εύκολα και επίσης αγοράστηκαν γιατί αν δεν φοράς γυαλιά σημαίνει ότι παλεύεις με τα μυγάκια όπως κάνω εγώ κάθε φορά που βγαίνω στο δρόμο ή αν δεν παλεύεις με τα μυγάκια σημαίνει ότι παλεύεις με τα δάκρυα γιατί όταν έχει αέρα ή γενικότερα πας πάρα πολύ πιο γρήγορα τα δάκρυα τρέχουν επειδή τα μάτια καλώς ή κακώς δεν μπορούν να προστατευτούν διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως εξής. Η θήκη μέσα έχει αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε. Είναι λοιπόν αυτά εδώ πέρα τα χαρτάκια, όπως επίσης έχει και αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε και επάνω γράφει να φορέσουμε τα γυαλιά, ούτως ώστε να δούμε ένα πολύ όμορφο σχέδιο. Τα γυαλιά μέσα έχουν αυτά εδώ πέρα που είναι το πανάκι για να μπορούμε να καθαρίζουμε τα τζάμια μπροστά, είναι ο σκελετός τους και ο σκελετός τους είναι αυτός εδώ. Τα γυαλιά λοιπόν είναι αυτά εδώ όπως τα βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ απλό το σχέδιο και επίσης είναι πάρα πολύ ελαφριά, οφείλω να ομολογήσω και να πω.
έχει αυτό το μαύρο τζαμάκι που βλέπετε επάνω και αν τα φορέσω είναι εδώ. Εντάξει, είμαι πολύ ποδηλά της φάση, τη φάση. Είναι αυτά εδώ πέρα λοιπόν. Και εκτός από τα γυαλιά έχει αυτό εδώ το οποίο δεν ξέρω τι κάνει, αλλά σίγουρα κάτι κάνει. Μπαίνει εδώ. Αυτό νομίζω ότι μάλλον έχει να κάνει με τα γυαλιά όρασης. Κάπου κάπως τώρα αυτό κουμπώνει, θα το δούμε. Λοιπόν, επιπλέον έρχεται με ένα, δύο, τρία, τέσσερα τζαμάκια. Έρχεται με ένα τζαμάκι κίτρινο. Αυτό εδώ, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έρχεται με ένα τζαμάκι γκρι. Γκρι πρέπει να είναι. Αυτό εδώ, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έρχεται επίσης με αυτό εδώ, το οποίο είναι διαφανές. Δεν έχει χρώμα. Ή βασικά έχει ένα πολύ 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 αμυδρό χρώμα. Αλλά επί της ουσίας είναι σαν να μην έχει χρώμα. Και έρχεται με ένα μπλε, πολύ ελαφρύ μπλε, το οποίο και αυτό μπαίνει επάνω στα γυαλιά. Άρα αυτό με κάποιον τρόπο, με κάποιον μαγικό τρόπο, τον οποίο δεν ξέρω γιατί θα το βρούμε τώρα μαζί, αλλάζει. Και πάμε να δούμε πώς αλλάζει. Είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε, βγάζουμε τη μία πλευρά, βγάζουμε και την άλλη πλευρά, και αφού τα βγάλουμε, κάνουμε αυτό και βγήκε. Γιατί αν το δείτε, εδώ από κάτω έχει κάποιες εσοχές, αν φαίνονται εδώ πέρα. Και με αυτές τις εσοχές που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή, σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι δηλαδή και σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, είναι που κρατιέται το τζάμι. Άρα λοιπόν, άμα θέλουμε να αλλάξουμε τζαμάκι, παίρνουμε το τζαμάκι, έχω εγώ στα χέρια μου το κίτρινο, το περνάμε εδώ από πάνω στη μύτη, το πιέζουμε εδώ, αφήνει αυτά εδώ εκτεθειμένα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε, με το χέρι μας το σμπρώχνουμε να μπει μέσα στο πλαίσιο που έχει εδώ, σμπρώχνουμε αντίστοιχα την άλλη πλευρά να μπει και αυτήν στο πλαίσιο εδώ πέρα, έρχεται δηλαδή αυτό εδώ και κουμπώνει, κουμπώνουν και αυτά εδώ πέρα επάνω στο πλαίσιο και ερχόμαστε. Τα φοράμε και να δούμε τώρα, θα φανεί κάποιο μοτίβο εδώ. Α, όντως έχει ένα μοτίβο. Το οποίο... Καλά και πάλι φαίνεται, αλλά προφανώς πρέπει να βάλω κάποιο συγκεκριμένο γυαλί. Εδώ πέρα πάνω τέλος πάντων δεν το βλέπετε εσείς μάλλον, όπως δεν το βλέπω κι εγώ. Και δεν το πιάνει και στην αντανάκλαση. Εδώ τέλος πάντων έχει ένα ψάρι, γιατί αυτός εδώ είναι ένας ψαράς. Και εδώ έχει ένα ψάρι που το πιάνει ο ψαράς. Οπότε, για να τα βγάλουμε, κάνουμε τη μία πλευρά έτσι, βγάζουμε από το πλαίσιο, κάνουμε την άλλη πλευρά έτσι, βγάζουμε από το πλαίσιο και τραβάμε για να βγουν. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Προχωράμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα, γιατί έχει άλλα δύο πραγματάκια. Έχει αυτό εδώ που από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι για τα γυαλιά, για να μπορούμε να τα κρεμάμε. Και ναι, είναι όντως για τα γυαλιά. Βλέπουμε εδώ πέρα τα πλαστικά που έχει για να μπορούμε να περάσουμε τα γυαλιά μέσα. Και έχει εδώ και αυτά τα μικράκια με τα οποία σφίγγουμε και χαλαρώνουμε. Αντίστοιχα βέβαια έχει και αυτό εδώ πέρα το μαυράκι με το οποίο σφίγγουμε και χαλαρώνουμε τα γυαλιά από πίσω. Όπως έχουμε δηλαδή αυτό εδώ και το φοράμε. Φανταστείτε τώρα ότι το έχω εγώ από πίσω να κρέμεται και παίρνω αυτό, αν το δείτε δηλαδή και σας το βάλω από μπροστά. Εσείς που χρησιμοποιείτε γυαλιά ήδη το ξέρετε και παίρνουμε αυτό και το σφίγγουμε για να μπορεί να κρατάει κόντρα και να μην φεύγουν με τον αέρα. Και έχουμε ακόμη ένα, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα το ανοίξουμε. Ευθύς με ταφ αμέσως. Αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω τι κάνει.
Να είναι για τη θήκη. Έχει και αυτό εδώ, που δεν ξέρω τι κάνει. Αν κάποιος εκεί πέρα έξω έχει ιδέα από όλα αυτά, ας μου γράψει ένα σχόλιο για να μου πει τι είναι αυτό. Φακή πολυκαρβονική, UV400 με 100% προστασία, φαντάζομαι εννοεί τον ήλιο. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι εννοεί κάτι διαφορετικό εφόσον γράφει UV. Αν το δείτε δηλαδή, το γράφει εδώ πέρα. 5 συνολικά τζαμάκια, μπλε, κίτρινο, το μαύρο που είχε πάνω ούτως ή άλλως, το άλλο το μαύρο, αυτό που βλέπουμε εδώ, και αυτό που είναι το διάφανο. Αυτά εδώ πέρα όπως τα βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα, το μαύρο δηλαδή με το οποίο ήρθε το τζάμι, το γυαλί επάνω, είναι polarized, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή δηλαδή εδώ πέρα. Με τα polarized φαίνεται το ψαράκι που σας είπα, φαίνεται περισσότερο. Και μία θήκη για τη μεταφορά. Άρα εκτός από το πανάκι έχουμε και αυτήν εδώ πέρα τη θήκη, που είναι θήκη μεταφοράς, γράφει και αυτήν Rock Bros. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο αντικείμενα από τη Rock Bros τα οποία πήρα και τα πήρα και τα δύο για το ποδήλατο. Κάποια στιγμή πρέπει να σας κάνω ένα βίντεο το οποίο θα είναι συνολικό για όλα τα εξαρτήματα, αντικείμενα, μπλα 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 που έχω για το ποδήλατο. Αυτά ήταν τα δύο. Τα γυαλιά, αν θυμάμαι καλά, κάνανε γύρω στα 25 ευρώ. Ήρθανε μαζί στην ίδια συσκευασία όπως ήταν και προηγουμένως, γιατί μαζί τα ανοίξαμε. Είμαι ο Γκρίγκζερ της καρδιάς σας. Ό,τι θέλετε, μου το γράφετε στα σχόλια, μου το ρωτάτε, θα σας απαντήσω. Να προσέχετε, να περνάτε καλά. Καλές βόλτες, μάσκες ή οτιδήποτε άλλο, επιτάσει, περίοδος ή θέλετε εσείς, αλλά να προσέχετε κυρίως και να είστε ασφαλείς και γύρω σας επίσης. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Σας χαιρετώ. Γεια σας.